1η Σεπτεμβρίου θα είναι όλοι στη θέση τους και 12 Σεπτεμβρίου που θα ανοίξουν τα σχολεία δεν θα υπάρχει ούτε ένα τμήμα χωρίς δάσκαλο. Το σύνολο των δασκάλων και των νηπιαγωγών που απαιτούνται για τον νομό Ηλίας θα βρίσκονται κανονικά στις θέσεις τους με το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού και τον αγιασμό στις 12 Σεπτεμβρίου. Στην Ηλία έρχονται γύρω στους 170 δασκάλους, νηπιαγωγούς και άλλες ειδικότητες. Έχει φροντίσει το Υπουργείο και μας στέλνει πολύ περισσότερους δασκάλους από τους απαραίτητους. Έτσι θα καλυφθούν όλα τα κενά. Ήδη στα γραφεία της Πρωτοβάθμισης Εκπαίδευσης Νομού Ηλίας ξεκίνησε η διαδικασία της ορκομοσίας των νέων δασκάλων και νηπιαγωγών, οι οποίοι σε αριθμό ξεπερνούν τους 170. Ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει η τοποθέτησή τους. Εν συνεχεία θα γίνει και η διαδικασία των αναπληρωτών σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να τους ορκίσουμε. Έρχονται, καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους. Η διαδικασία θα κρατήσει μέχρι τις 23 Αυγούστου. Μέχρι τις 23 Αυγούστου θα προσέρχονται να παρουσιαστούν και να ορκιστούν. Είναι οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί, είναι αυτοί που θα αναλάβουν και τα 12 νέα διευρυμένα ολοήμερα σχολεία που θα λειτουργήσουν πιλωτικά στο νομό. Σε αυτά τα παιδιά θα ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους στις 5.30 το απόγευμα, αφού πρώτα θα έχουν ολοκληρώσει το διάβασμά τους με δάσκαλο εντός τάξης και θα έχουν συμμετάσχει σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση πλέον αναμένουν τη συμμετοχή των παιδιών και σε αυτόν τον νέο εκπαιδευτικό θεσμό. Θα πάρουμε και τους αναπληρωτές που χρειαζόμαστε σε κάποιες ειδικότητες, ώστε 1η Σεπτεμβρίου να είναι όλοι στις θέσεις τους και να έχουμε και τη δυνατότητα τα 12 διευρυμένα ολοήμερα να τα λειτουργήσουμε. Γίνεται για να εξυπηρετήσουν γονείς που αφενός πηγαίνουν στη δουλειά τους και δεν μπορούν να κρατήσουν τα παιδιά τους ή γονείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στα παιδιά τους εξωσχολικές δραστηριότητες. Άρα μέσα στα διευρυμένα ολοήμερα θα μπορέσουν να πάρουν τα παιδιά τους περισσότερες γνώσεις, περισσότερες δεξιότητες.